Η ζεστή χειραψία Μητσοτάκη-Ερντογάν στο Βίλνιους και οι αισιόδοξοι τόνοι στις δηλώσεις τους έθεσαν τις βάσεις μιας νέας παραγωγικής συνεργασίας μακριά από εντάσεις και απειλές. Η Αθήνα γνωρίζει ότι ο δρόμος θα είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά οι διάβλοι επικοινωνίας θα παραμείνουν ανοιχτοί. Δεν έχω κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να αμφισβητήσω την ειλικρίνεια των προθέσεων του. Ερντογάν'ın hedefi düşmanları artırmak değil, dostları artırmaktır. Έξι είναι τα πρόσωπα κλειδιά στη διαδικασία επαναπροσέγγισης. Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, οι οποίοι θα εποπτεύουν τον πολιτικό διάλογο. Υπουργοί Άμυνας Νίκος Δένδιας και Γιασάρ Γκιουλέρ, οι οποίοι θα προωθήσουν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Άννα Μαρία Μπούρα από το Μέγαρο Μαξίμου και Ακίφ Κιλίτς από την τουρκική Προεδρία. Στο διάλογο των Υπουργών Εξωτερικών θα τεθούν τα κρίσιμα ζητήματα με πρώτο την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Είναι το μόνο πρόβλημα που αναγνωρίζει ως διμερές η Ελλάδα και ζητεί την παραπομπή του στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Οι Τούρκοι αμφισβητούν ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα ξεδιπλώσουν το τραπέζι τη δική τους βεντάλια διεκδικήσεων, όπως την αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών. Οι Υπουργοί Άμυνας θα προσπαθήσουν να πετύχουν την παράταση του μορατόριου που έχει ξεκινήσει μετά τους φωνικούς σεισμούς στην Τουρκία. Βλέπουμε μία πολιτικοποίηση των επαφών. Εκεί που πριν είχαμε τεχνοκράτες και υπηρεσιακούς παράγοντες, τώρα μια τολμηρή πρωτοβουλία και των δύο πλευρών θέλει σε πολύ υψηλό επίπεδο να συνεχίζονται ή να εκκινούν εκ νέου οι συζητήσεις. Στο σενάριο ενός ήρεμου καλοκαιριού, Μητσοτάκης και Ερντογάν θα συναντηθούν ξανά το Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αν το καλό κλίμα επιβεβαιωθεί, θα προεδρεύσουν στο Συμβούλιο Κορυφής στη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα εκτιμά ότι ο Ερντογάν έχει πολλούς λόγους να θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις του με τη Δύση. Η θετική ατμόσφαιρα στο Αιγαίο θα τον βοηθήσει να το πετύχει. Ήδη ο Πρωθυπουργός έστειλε το δικό του μήνυμα. Να μην χρησιμοποιούνται νατοικοί εξοπλισμοί για παραβιάσεις και διαρχίας και κατεχών δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται για νέα εποχή, σίγουρα όμως είναι μια ευκαιρία, σημαντική ευκαιρία, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Η Τουρκία μονομερώς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει αποκλιμακώσει την ένταση. Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε μια εντυπωσιακή διπλωματική στροφή. Ο πρόεδρος Μπάιντεν θέλει να τραβήξει τον Ερντογάν από την αγκαλιά του Πούτιν, γι' αυτό και του υποσχέθηκε αναβάθμιση των παλαιών F-16, αλλά πρέπει να βοηθήσει με συγκεκριμένες πράξεις. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ξεπεραστεί ο σκόπελος του Κογκρέσου. Ο γερουσιαστής Μενέντες και αρκετοί ακόμη γερουσιαστές και βουλευτές θέτουν όρους για το ξεπάγωμα των F-16. Ο ίδιος ο Ερντογάν έστειλε ήδη μήνυμα καλής θέλησης. Bu istikamette kullanılması diye bir şey söz konusu olamaz. Bugüne kadar olmadığı gibi.